was the leaders meeting of the military. Η Ευρώπη σε αυτή τη φάση βρίσκεται σε ένα σημαντικό σταυροδρόμι με πάρα πολλές κρίσεις, η προσφυγική, το μεταναστευτικό, τα θέματα της ασφάλειας, όπως κρίσεις και την ανάπτυξη του λαϊκισμού και του εξτρεμισμού. Το Brexit, η έξοδος της Μεγάλης Βρετανίας, το αποτέλεσμα του κοινωνικού ήταν ένα πραγματικό πίτημα, ένα σοκ, το οποίο μπορεί είτε να είναι η αρχή της διάλυσης, είτε να μας συγκλήσει. Ακριβώς γι' αυτό ο Νίκος αναφέρθηκε στο ότι έχουμε συνέστηση των ευθυνών μας. Γιατί πρέπει να χτυπήσουμε τον αντιδημοκρατισμό και την άνοδο του εθνικισμού στην Ευρώπη, να μπορέσουμε να φέρουμε πάλι την Ευρώπη κοντά στους λαούς της, για να μπορέσουν και αυτοί να ωφεληθούν. Βεβαίως αυτό σημαίνει ότι πρέπει και η Ευρώπη να δείξει ότι μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματική όσον αφορά την αντιμετώπιση των προβλημάτων της ασφάλειας, της ανάπτυξης, της οικονομίας, τα προβλήματα της νεότητας, να δείξει ότι υπάρχει ένα θετικότερο μέλλον. Έτσι λοιπόν χρειάζεται μια ισχυρή όθηση αυτή η Ευρώπη των 27. Εμείς θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μέχρι την Βρατισλάβα, αλλά και μετά μέχρι την πολύ σημαντική συνάντηση που θα γίνει τον επόμενο Μάρτιο στη Ρώμη, την ευκαιρία της 20ης επετείου της Συνθήκης της Ρώμης. Πρέπει να δείξουμε ότι η Ευρώπη σημαίνει προστασία, ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της ασφάλειας εφαρμόζοντας, υλοποιώντας τη συνθήκη για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Αυτοφυλακής μέχρι του χρόνου. Πρέπει να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Πολιτική Άμυνας, όπως επίσης πρέπει να γίνει πιο στενή η συνεργασία μας με τις χώρες της Αφρικής. Όσον αφορά την ανάπτυξη, πρέπει να προχωρήσουμε στον τομέα των επενδύσεων, να υπάρχει ευελιξία στο σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης και να προχωρήσουν οι στρατηγικοί τομείς της ψηφιακής τεχνολογίας, όπως επίσης και της ενέργειας. Όσον αφορά την νεολαία, πραγματικά χρειάζεται αύξηση της κινητικότητας και της κατάρτισης. Όσον αφορά το πρόγραμμα Erasmus, το πρέπει να απευθύνεται σε όλους, ώστε όλοι οι νέοι να μπορούν να ταξιδέψουν σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, τόσο για να εκπαιδευτούν, αλλά και για να γνωρίζουν την Ευρώπη. Στην δήλωσή μας, η οποία θα κυκλοφορήσει σε περίπου μία ώρα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην πρόθεση των δημοκρατικών διαδικασιών στην Ευρώπη, στην αύξηση, στην ενίσχυση της λογοδοσίας, όπως επίσης και στην ανάγκη να ενισχυθεί ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της δημοκρατικής διαδικασίας. And we'll meet again in Paris before the end of this year.